Βεβαίως, εδώ θα επαναλάβουμε την κριτική που έχουμε κάνει και σε άλλα άρθρα και μέρη του Συντάγματος, σε όλη αυτή τη συζήτηση που είχαμε αυτό το διάστημα εδώ στην Επιτροπή, ότι δηλαδή η επίκληση μιας τέτοιας προστασίας στο Σύνταγμα, αντίστοιχων τέτοιων προστατευτικών διατάξεων, καταλήγει κενό γράμμα, καταλήγει ουσιαστικά μια υποκρισία, όσο δεν υπάρχουν οι κοινωνικές εκείνες συνθήκες, οι κοινωνικές εκείνες προϋποθέσεις που να κατοχυρώνουν μία σειρά από δικαιώματα. Όταν όλα ανάγονται στην ατομική ευθύνη, αντί της υποχρέωσης που θα έπρεπε να υπάρχει από τη μεριά του κράτους. Και όχι μόνο αυτό, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις, οι κοινωνικές προϋποθέσεις που υπάρχουν, οι κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν, οι πολιτικές που εφαρμόζονται, έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την ανάγκη προστασίας συγκεκριμένων ομάδων, ατόμων ή του περιβάλλοντος όπως εν προκειμένου. Πάρτε για παράδειγμα την κατάσταση που υπάρχει σήμερα για τις εργαζόμενες γυναίκες ή για τις εργαζόμενες μητέρες. Ποια είναι η στήριξη στο πλαίσιο του σημερινού συστήματος της γυναίκας, η οποία απομίζεται και τη μητρότητα και την εργασία και το νοικοκυριό. Και μάλιστα μια σειρά μέτρα που παίρνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από τις κυβερνήσεις, στο όνομα μάλιστα της ισότητας, οδηγούν στην επιδείνωση της θέσης της γυναίκας, αγνοώντας τις ιδιαίτερες κοινωνικές και βιολογικές της ανάγκες. Η πιο χαρακτηριστική περίπτωση, όχι μόνο, αλλά η πιο χαρακτηριστική περίπτωση, ήταν η εξίσωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες, στα 67 χρόνια που οδηγηθήκαμε μετά, χωρίς να παίρνει υπόψη τους αυτή η ρύθμιση, τις ιδιαίτερες κοινωνικές και βιολογικές ανάγκες της γυναίκας, της μητέρας και ούτω καθεξής. Θυμίζουμε επίσης, όσον αφορά την ταυτότητα φύλου, την κριτική που είχαμε ασκήσει ως κόμμα όταν υπήρχε η σχετική νομοθετική πρωτοβουλία από τη μεριά της κυβέρνησης για την ταυτότητα φύλου. Τότε είχαμε πει ότι τα ατομικά δικαιώματα δεν είναι ξεκομμένα από τα κοινωνικά συλλογικά δικαιώματα και συνεπώς, για να μπορέσει να ασκηθεί το ατομικό δικαίωμα εν προκειμένου στην αλλαγή φύλου με ουσιαστικό και όχι με τυπικό τρόπο, σε εκείνες τις περιπτώσεις που όντως το άτομο για μια σειρά λόγους βιολογικούς, κοινωνικούς ή άλλους βιώνει μια έντονη σύγκρουση ανάμεσα σε χαρακτηριστικά του φύλου του και στο φύλο που νιώθει ότι ανήκει, απαιτείται αυτό να βασίζεται σε ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια και πάνω απ' όλα να στηρίζεται σε μέτρα ολόπλευρης κοινωνικής προστασίας του ατόμου και όχι σε μια απλή αίτηση χωρίς καμία κοινωνική στήριξη και προστασία. Έτσι ώστε η ατομική επιλογή να είναι προϊόν όριμης σκέψης και να βοηθηθεί το άτομο να επιλύσει ουσιαστικά αυτή την ασυμβατότητα, να έχει την αντίστοιχη υποστήριξη του οικογενειακού, φιλικού, συγγενικού και ευρύτερα του κοινωνικού περιβάλλοντος. Αυτή η αποθέωση που πολλές φορές γίνεται της ατομικής επιλογής χωρίς τις απαραίτητες κοινωνικές συνθήκες, την κοινωνική στήριξη, τελικά καταλήγει να μην είναι και τόσο προοδευτική, ίσα-ίσα είναι ο πυρήνας της αντίληψης του νεοφιλελευθερισμού. Και όταν τόσο σοβαρά ζητήματα αντιμετωπίζονται με τυχοδιοκτισμό και κεροσκοπισμό, τροφοδοτούν τελικά αντί να καταπολεμούν συντηρητικά και αντανακλαστικά. Όσον αφορά την προστασία των ζώων, την πρόταση που γίνεται για την προστασία των ζώων, κατανοούμε απόλυτα το αίτημα που υπάρχει και από φιλοζωικές οργανώσεις αλλά και από άλλους ανθρώπους να προσθεθεί στο άρθρο 24 ρύθμιση που να προστατεύει πέρα από το περιβάλλον και τα ζώα. Όχι απαραίτητα τα ζώα στενά ως μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, επειδή υπάρχουν και τα ζώα συντροφιάς, υπάρχουν και τα ζώα της κτηνοτροφίας κτλ. Και εδώ όμως τίθεται ένα μεγάλο ερώτημα. Το άρθρο 24 του Συντάγματος όλα αυτά τα χρόνια προστάτευσε το περιβάλλον? Η απάντηση είναι κατηγορηματικά όχι. Και δεν νομίζω ότι χωράει δεύτερη σκέψη σε αυτό. Και δεν το προστάτευσε γιατί ακριβώς η εμπορευματοποίηση της γης, η εμπορευματοποίηση του περιβάλλοντος, η υποταγή του στο σκοπό, στην επιδίωξη του κέρδους, είναι αυτή που τελικά κυριαρχεί με τις γνωστές συνέπειες σε όλους μας. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και θα ισχύσει και με την προστασία των ζώων, κατά τη γνώμη μας. Ακόμη κι αν υπάρξει μια προσθήκη στο άρθρο 24 ή ακόμη κι αν υπάρχει ένα αυτοτέλες άρθρο, όπως πρότεινε ο κύριος Κατρούγκαλος, 24α
παραδείγματος χάρη. Από τη στιγμή που υπάρχει όλο αυτό το πλαίσιο, στην ουσία μιλάμε για ένα τεράστιο εμπόριο, για μια τεράστια βιομηχανία. Δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική και αποτελεσματική προστασία. Και εδώ να θυμίσουμε το νομοσχέδιο που κατέθεσε αυτή η κυβέρνηση πριν λίγο καιρό για τα ζώα συντροφιάς, το οποίο αναγκάστηκε, που κινούταν σε αυτή τη λογική και το οποίο αναγκάστηκε άρον-άρον να το αποσύρει λόγω των σφοδρών αντιδράσεων που υπήρχαν και από φιλοζωικές οργανώσεις και από αρκετό άλλο κόσμο. Φυσικά υπάρχουν και μια σειρά άλλα ζητήματα που επιβεβαιώνουν αυτό που λέμε, ότι ανεξάρτητα από την συμφωνία να υπάρχουν τέτοιες προσθήκες, τελικά η προστασία δεν θα είναι αποτελεσματική, ίσα-ίσα θα αμφισβητείται, θα ανατρέπεται από τις πολιτικές που εφαρμόζονται. Σε σχέση με τις υπόλοιπες προτάσεις, καταρχήν θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν συμφωνούμε με την πρόταση που γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με τα στρατοδικεία. Εμείς διαφωνούμε ριζικά με την ύπαρξη και το θεσμό των στρατοδικείων και προτείνουμε να καταργηθούν και τέτοιες υποθέσεις να υπάγονται στην τακτική ποινική δικαιοσύνη. Αντίστοιχη θέση είχε και παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως επίσης διαφωνούμε με τις συμπληρωματικές προτάσεις για την τοπική διοίκηση που κατά τη γνώμη μας κινούνται σε ένα πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί για την τοπική διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από τη σημερινή, η οποία φόρτωσε τους θεσμούς της τοπικής διοίκησης, τους δήμους, τις περιφέρειες, με πρόσθετες αρμοδιότητες που δεν συνοδεύονται με τους αντίστοιχους πόρους, ίσα-ίσα συμβαίνει το αντίθετο, αφαιρούνται πόροι με διάφορους τρόπους από την τοπική διοίκηση και ουσιαστικά οδηγούμαστε αυτές οι αρμοδιότητες να επιβαρύνουν τους εργαζόμενους στα λαϊκά στρώματα μέσα από την ενίσχυση της λογικής της ανταποδοτικότητας. Επιφυλασσόμαστε για την πρόταση σε σχέση με την επίοικια. Ευχαριστώ.